Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Οι θεσμοί θεωρούν πως η κουλτούρα πληρωμών στην Ελλάδα είναι αδύναμη και γι' αυτό είναι φίδωλοι στο να επιτρέψουν μια ευρεία ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη στην εφορία ή ένα γαλαντόμο σύστημα προστασίας της πρώτης κατοικίας. Τα στοιχεία των τραπεζών δείχνουν πως τα 27 δισεκατομμύρια ευρώ από τα συνολικά 78 δισεκατομμύρια κόκκινων δανείων αφορούν σε περιπτώσεις δανειοληπτών που μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, η εικόνα για τα χρέη προς την εφορία δεν είναι ίδια, καθώς ένα πολύ μικρό ποσοστό από τα 4,2 εκατομμύρια οφειλέτες του δημοσίου εντάσσεται στην κατηγορία των στρατηγικών κακοπληρωτών. Η μεγαλύτερη πρόκληση της Εθνικής Τράπεζας είναι ο μετασχηματισμός της, τόνισε ο πρόεδρος της, Κώστας Μιχαηλίδης, παρουσιάζοντας τους πυλώνες του σχεδίου που θα υλοποιηθεί μέσα στην επόμενη τριετία. Βασικές προκλήσεις είναι η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, η βελτίωση του ισολογισμού και η τεχνική αναβάθμιση σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις. Θέλουμε να γίνουμε μια καλή τράπεζα για τους πελάτες μας, να τους βάλουμε μπροστά, τους ίδιους πελάτες που στο παρελθόν τιμωρούσαμε, αναγκάζοντάς τους να περιμένουν για ώρα στις ουρές, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μιχαηλίδης, προσθέτοντας πως οραματίζεται την Εθνική όχι ως την μεγαλύτερη τράπεζα, αλλά την τράπεζα που εντυπωσιάζει και τη σέβεται ο κόσμος. Η αλματώδης ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου τα τελευταία χρόνια τον έχει μετατρέψει και σε έναν από τους καλύτερους εργοδότες της χώρας, προσφέροντας το 1 τέταρτο της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα, το οποίο ισοδυναμεί περίπου σε 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Ακόμη και στην περίοδο των υψηλών οικονομικών επιδόσεων, πριν από την οικονομική κρίση, στην Ελλάδα απασχολούνταν λιγότεροι άνθρωποι στο κλάδο του τουρισμού από ότι το 2018. Ο ελληνικός τουριστικός κλάδος αναπτύσσεται με ρυθμό ανάπτυξης 3,5 φορές υψηλότερο από τον ρυθμό ανάπτυξης του συνόλου της εθνικής οικονομίας. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 710,56 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,05%. Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.